Sohnander. Σέγγα ρε φίλε, μόνο Σέγγα. Οπ, γράφει. Σέγγα πάντα. Γεια χαρά στους φίλους και φίλες του καναλιού, Νίκος Κόνστος Χάντερ και σήμερα ένα ιδιαίτερο επεισόδιο, γιατί δεν υπήρχε σκοπός να βγει επεισόδιο σύντομα. Γενικά τον Ιανουάριο θα τον κάνω λίγο παύση, λόγω των εορταστικών λίγο κουράστηκα και αυτά, με δουλειές και τα λοιπά. Αλλά είπα να βγάλω ένα επεισοδιάκι σήμερα, έτσι για το καλό ρε παιδάκι μου, το καλό ρε αδερφέ. Να δείτε κι εσείς κάτι καινούριο, να κάνω κι εγώ αυτό που είχα κατά νου αρκετούς μήνες για ένα συγκεκριμένο άτομο. Στο συγκεκριμένο βίντεο λοιπόν, στο σημερινό, είναι ουσιαστικά το πρώτο tribute σε συνδρομητή του καναλιού. Συγκεκριμένα, όπως τον βλέπετε στα σχόλια, και είναι και moderator στις live premieres εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια. Στηρίζει το κανάλι από την αρχή, κοντεύει δηλαδή 5 χρόνια. Αυτός ο συνομιλητής είναι ο Δημήτρης Δημήτρης, ένα άτομο το οποίο έχει δείξει την αγάπη του έμπρακτα στο κανάλι από την αρχή, όπως προείπα, χωρίς κανένα προσωπικό όφελος. Χωρίς τίποτα. Απλά αγάπη στο κανάλι και σε αυτό που κάνω. Και πρωταπόδωσα εγώ την αγάπη μου, όντας ουσιαστικά από τα λίγα άτομα, τους κοντινούς φίλους που έχουν να κάνουν με αυτό το κανάλι, που τον κάλεσα και στην βάπτιση του γιού μου πέρσι το Μάιο. Έτσι λοιπόν, εδώ και καιρό είχα σκεφτεί κάτι, το οποίο έτσι είναι ένα πρωτότυπο επεισόδιο. Μου είχε πει ότι είχε ένα Game Boy, συγκεκριμένα αυτό εδώ, το δικό του, το παιδικό του το Game Boy, με Gargoyle's Quest μέσα κασέτα και με περίγραμμα τριγύρω στο label του μαργαδωράκι, ξέρω εγώ, με στυλό κόκκινο. Είναι το παιδικό του Game Boy και μου είχε πει κοντά χρόνο ότι ξέρεις κάτι Νικόλα, το Game Boy αυτό έβγαζε το κλασικό θέμα με τις γραμμές. Μου λέει όποτε μπορέσεις να το πάω ας πούμε στον ξαδερφό σου, στον Δημήτρη, στην 8 Pins, να του πληρώσω το παιδί, να μου το φτιάξει, ξέρω εγώ, όχι ότι θα κάτσω να παίξω, αλλά να είναι λειτουργικό ρε παιδί μου, το παιδικό μου, το Game Boy. Και του είπα, ναι εννοείται Δημητράρα, μου το έφερε το καλοκαίρι και έχουμε μέσα, τι μέσα, τέλη Γενάρη. Οπότε Δημήτρη, καταρχήν συγγνώμη για την καθυστέρηση. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι θα σας αρέσει αυτό το βίντεο, γιατί αποφάσισα λοιπόν να το κάνω μια ολική επαναφορά, ένα total refurbish αυτό το Game Boy. Θα σταλθεί στον Δημήτρη, στην 8 Pins, που θα δούμε σε how to, βήμα-βήμα, πώς φτιάχνει το soldering, την κόλληση με το κολλητήρι επάνω στις γραμμές της οθόνης για να επιληρωθεί το πρόβλημα, και εγώ μετά θα του κάνω refurbish από την άποψη, θα του το πλύνω, θα του το καθαρίσω και θα του περάσω νέα οθόνη, συγγνώμη, νέο κάλυμα οθόνης, γιατί η δικιά του έχει πολλές γρατζουνιές που το βάζε μάλλον στη τσέπη μικρός κτλ. Θα του βάλω και νέο καλυμματάκι οθόνης και θα του αλλάξω επίσης και τα soft pads που λέμε μέσα στα buttons, γιατί και εμένα το δικό μου το Game Boy, παιδιά, από τα παιχνίδια πάντα τα που ήταν side scrolling platforms, το Β, το B ήταν σχεδόν, δεν είχε rebound, δηλαδή επαναφορά κουμπιού δεν υπήρχε. Του Δημήτρη έχει. Ίσως έχει παίξει λιγότερο Δημήτρης από μένα Game Boy. Το δικό μου δεν έμενε σχεδόν μέσα πατημένο και το δεξιά ήτανε, δεν ένιωθες αίσθηση στο λαμάκι ας πούμε να βυθίζεται. Του Δημήτρη πάλι έχει επαναφορά καλή. Δημήτρη, σου ρίχνω εσώ στο Game Boy, μάλλον από το 1990 που ήρθε από Λονδίνο το δικό μου. Οπότε θα του το καθαρίσουμε, θα του το επιδιορθώσουμε και θα του βάλουμε παντού νέα soft pads μέσα στα buttons, ώστε ο Δημήτρης όταν το ξαναπιάσει στα χέρια του να νιώσει ότι ξαναέχει ένα καινούριο Game Boy, σαν να το έβγαλε από το κουτί του εκείνη τη στιγμή. Αυτό λοιπόν είναι το δώρο μου από καρδιάς, όλη αυτή η διαδικασία για ένα άτομο το οποίο έχει στηρίξει πάρα πολύ το κανάλι.
με τα καλά του λόγια, με τις κοινοποιήσεις του, με οτιδήποτε που ήρθε και στην Game Athlon να με δει από κοντά, να κάνουμε έτσι παρέα και εκτός του καναλιού. Σύντομα θα τον καλέσω και στο κανάλι για κάποιο βίντεο να μας πει τις αναμνήσεις του. Ντρέπεται λίγο, οπότε στα σχόλια πείτε του ναι Δημήτρη, θέλουμε να σε δούμε να μας πεις για τις ιστορίες σου στο κανάλι του Νίκου. Οπότε τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και πάμε να το στείλουμε στο Δημήτρη στην 8 Pins για να μας το φτιάξει. Λοιπόν, για να ανοίξουμε ένα Game Boy χρειαζόμαστε ειδικό εργαλείο, το οποίο μπορούμε να το βρούμε σε μια κασετίνα με πάρα πολλές μύτες γενικά. Χρειαζόμαστε ένα το οποίο έχει τριπλή πτυχία, ας πούμε, δεν είναι δηλαδή σταυροκατσάβιδο, είναι ας το πούμε τρικατσάβιδο. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε βγάζοντας αυτές τις τέσσερις βίδες πρώτα. Δεν μας νοιάζει τώρα για την οθόνη που πιέζεται κάτω, για τυχόν γρατζουνιές, γιατί θα την αλλάξουμε. Προσωπικά την ίδια διαδικασία την έχω κάνει και στο δικό μου, το παιδικό μου Game Boy, το οποίο το έχω από μικρός όλα άψογα συντηρημένα. Το κουτί του, τα σελοφάν του, το πάντα. Λοιπόν, θα βγάλουμε μπαταρίες. Και επίσης θα αφαιρέσουμε ακόμα άλλες δύο βίδες. Ο σκοπός είναι να βγάλουμε ουσιαστικά όλο το κέλυφος του Game Boy, για να μπορέσουμε να του κάνουμε ένα πλουσιοπάροχο μπάνιο, ώστε ο άνθρωπος που θα το πιάσει ξανά στα χέρια του να είναι παντελώς καθαρό, μυρωδάτο, να μυρίζει προδέρμ και στοργή που έχει επιμεληθεί, ας πούμε, ο Δημήτρης και εγώ. Αν και έχω αρκετά χρόνια να ανοίξω Game Boy. Λοιπόν, πάμε λίγο παρέα. Γεια σας και από μένα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να φτιάξουμε την οθονούλα όπως σας προείπε ο Νίκος. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς. Αφού λοιπόν λύσουμε την μπροστινή πλακέτα με την οθόνη από την πρόσωψη, την ακουμπάμε πάνω στο Game Boy, γιατί για να προχωρήσουμε πρέπει να είναι λειτουργικό. Βάζουμε κανονικά μπαταρίες και το ανοίγουμε. Έχουμε πάει και έχουμε βάλει τέρμα το contrast ώστε να είναι τελείως μαύρη οθόνη. Οπότε στην ουσία οι γραμμές που βλέπετε και λείπουν είναι τα κενά που κάνει. Όταν δουλέψει σωστά θα μαυρίσει όλη από άκρο σε άκρη. Πάμε λοιπόν εδώ μπροστά, έχει ένα προστατευτικό. Βάζοντας κάτι στη γωνία σιγά σιγά, έχουμε πει σε αυτές τις περιπτώσεις δεν βιαζόμαστε, το ανασηκώνουμε λίγο λίγο. Αυτό είναι με λίγο κολίτσα, το ανασηκώνουμε σιγά σιγά. Εδώ τα αφαιρέσουμε τελείως. Όπως βλέπετε έχει μείνει μια μικρή ταινία διπλής. Αυτή τώρα θα την αφαιρέσουμε και αυτή σιγά σιγά. Αυτό που παθαίνει λοιπόν το Game Boy είναι ότι με τα χρόνια δεν κάνει καλή επαφή η καλωδιτενία εδώ. Αφού ζεστάνουμε λοιπόν το κολλητήρι μας και έχει φτάσει σε θερμοκρασία η μύτη, ξεκινάμε και με το ίσιο του κομμάτι πατάμε πάνω πάνω εδώ και ζεσταίνουμε. Αν δείτε τώρα αρχίζουν και τρομοπαίζουν οι γραμμές. Δεν τα αφήνουμε πολλή ώρα στο ίδιο σημείο. Το ζεσταίνουμε σε διαφορετικά σημεία πάνω εδώ. Βλέπετε σιγά σιγά που γεμίζει. Γέμισε από εδώ πλευρά. Πάμε τώρα στην από εκεί. Δεν βάζω δύναμη στο κολλητήρι, ίσα που το πατάω. Αν δείτε τώρα γέμισε όλη η οθόνη.
Το πατάμε λίγο με το χέρι να δούμε μην ξαναβγάλει κάπου. Οπότε στην ουσία εκεί που έλειπαν οι γραμμές, τώρα έχει γεμίσει όλη από άκρη σ' άκρη. Αυτό ήταν αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Τώρα θα βάλουμε πίσω το αυτοκολλητάκι του και θα ξεκινήσουμε να το μοντάρουμε. Θα δείτε ότι αυτό πιάνει πάλι με την κόλλα που έχει. Αν δεν σας πιάσει, βάλτε λιγάκι ταινία διπλής. Αν έχετε να τις πληρώσετε, εγώ έχω ταινία. Αλλιώς ακουμπήστε το λιγάκι εδώ και στην άκρη, στη μητούλα, ίσα ίσα θα βάλετε λίγο κόλλα ούχου. Αυτή ήταν η επισκευή που έπρεπε να κάνουμε. Πάμε τώρα πίσω στον Νίκο. Λοιπόν, εδώ αφού τώρα έχουμε γεμίσει χλιαρό προς ζεστό το νηπτήρα μας και με σαπούνι, εδώ είναι τα πράγματα που θα χρειαστούμε. Και την οθόνη, την παλιά, το προστατευτικό βασικά της οθόνης, το πιέζουμε και βγαίνει. Δεν θα το χρειαστούμε πια αυτό. Και τα βυθίζουμε μέσα στο χλιαρό νεράκι μας. Έτσι. Και δετολάκι. Και αρχίζουμε και κάνουμε δουλίτσα. Όπως βλέπετε, έχω αφαιρέσει και τα ελάσματα των μπαταριών και ξεκινάμε λίγο δουλίτσα. Όλες αυτές οι κονσόλες έχουν αυτές τις ρίγες, όπως και το Mega Drive και τα λοιπά, και εκεί μέσα σε αυτές τις γραμμές πάντα μας πιάνει πάρα πολύ βρώμα από τα χέρια. Οπότε ξεκινάμε καλή τριψηματική. Μια μεταχειρισμένη παλιά οδοντόβουρτσα είναι ό,τι καλύτερο γενικά για μια τέτοια δουλειά. Αγαπάμε τις retro κονσόλες, εγώ δηλαδή, πάρα πολύ, και όλα αυτά τα βίντεο και κάποια άλλα how-to που κάνουμε στο κανάλι και με τον Δημήτρη δείχνουμε την αγάπη μας, παιδιά, για αυτά, πόσο πολύ το γουστάρουμε. Αποφεύγουμε, παιδιά, να τρίψουμε αυτό εδώ, γιατί εγώ στο δικό μου το είχα τρίψει, νόμιζα ότι δεν θα φύγει, και με το τρίψιμο πήγε να μου χαλάσει το serial number, το οποίο είναι και πολύ χαμηλό στο δικό μου, και επειδή το πάθημα έγινε μάθημα, εδώ δεν το πειράζουμε καθόλου με τρίψιμο. Ξαναβουτάμε. Κάνουμε γενικά όλο εδώ το διαμέρισμα των μπαταριών. Κάνουμε εδώ στην περιγραφή πίσω και εδώ. Κάνουμε εδώ στα πλάγια που είναι τα power, τα contrast, τα volume, όλα αυτά. Και επίσης θέλουμε να κάνουμε και ανάμεσα εκεί που κλείνει το κέλυφος. Πάντα και εδώ μαζεύεται πάρα πολύ βρώμα, η οποία τώρα εδώ με το ζεστό νεράκι ουσιαστικά την μαλακώνουμε αυτή τη βρώμα. Και με την οδοντόβουρτσα την απομακρύνουμε, να εδώ ειδικά εδώ μέσα έχει αρκετή βρώμα. Το οποίο όλο αυτό ήδη καθαρίζει θεαματικά, όπως το βλέπω. Κάνουμε και μέσα, αν και μέσα γενικά πάντα ήταν πιο καλυμμένο. Από δηλαδή να πάθει τέτοια βρώμητσα. Και από όσο βλέπω εδώ οπτικά, δεν υπάρχει καθόλου βρώμα. Έχουμε και εδώ και ένα σφουγγαράκι να τρίψουμε εδώ λίγο το διαμέρισμα της κασέτας που έχει κάποιες, έτσι από τα συρσήματα των κασετών και τον υδρότα τα δάχτυλα έχει αφήσει κάτι. Μόλις το έκανα και αυτό πεντακάθαρο, περνάμε και λίγο πάλι, μήπως και φύγει και λίγο και η κιτρινίλα. Με προσοχή μην χαλάσουμε το σύριαλ όπως προείπα. Ναι, φεύγει λίγο η κιτρινίλα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και τον βλέπω πολύ μπόμπα. Το κλέβουμε να απομακρύνουμε το νεράκι και το σαπουνάκι, το ζεστό. Και φυσικά θα αφήνουμε λίγο στην άκρη. Δεν θα το κουμπώσουμε έτσι. Λοιπόν, και πάμε και για το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι και το πιο δύσκολο από μέσα. Έχει την πιο πολύ βρώμα, όπως προείπα.
πατήστε το like εδώ να γουστάρουμε. Και πάμε πάλι. Εδώ έκανε θέλει δουλειά. Α, κάτσω λίγο κι εγώ. Κοιτάξτε εδώ μέσα. Γίνεται. Ειδικά εκεί μέσα στο select και στο start πάντα πεταγόταν πραγματάκι καλό, ψιχουλάκια. Καλά και στο direction pad εδώ. Φυσικά θα κάνουμε και από την έξω μεριά, ειδικά και εδώ και στις γρίγες του μονοφωνικού ηχείου. Ωραίο αφιέρωμα για το Game Boy. Έχω κάνει και στο gaming site το N10GR. Μπορείτε να μπείτε στο N10GR, να γράψετε Console Hunter και να δείτε όλα τα άρθρα που έχω ανεβάσει σε αυτό το πολύ γνωστό site. Και επίσης για το Game Boy έχω κάνει και ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα στο περιοδικό Grid που κυκλοφορούσε πέρσι, που είχα τη μεγάλη τιμή να με επιλέξουν για να γράφω την στήλη του Retro. Όσοι ξέρετε, ξέρετε. Κάνουμε και περιμετρικά το σκέλιφος και εδώ. Λοιπόν, επειδή αυτή η δουλίτσα θα γίνει τώρα, καλό είναι να κάνουμε όσο πιο καλή δουλειά γίνεται. Δηλαδή εδώ βλέπω σε κάποια σημεία επιμένει η βρώμα. Τι θα κάνω, θα πάρω μια μπατονέτα. Γιατί είμαι λίγο τελειομανής και δεν γουστάρω να μείνει κάτι. Βλέπετε εδώ. Τώρα καθάρισε πολύ καλύτερα, δεν έμπαινε εδώ το βουρτσάκι. Βγάζουμε αυτό το πουρί και από το direction pad το βάλουμε και εδώ λίγο, αν και το ψιλοκαθάρισε. Οπότε το κέλφος αυτή τη στιγμή είναι όντως απαλλαγμένο από την παραμικρή βρώμα, παιδιά. Έχει την ευχαρίστηση να το καθαρίζεις. Δηλαδή εγώ όταν το έκανα στο παιδικό μου Game Boy, η χαρά που το καθάριζα ήταν τεράστια. Βέβαια πετώντας τις βρώμες από το Game Boy μου, πέταγα και ταυτόχρονα και κάποιες αναμνήσεις από τα παιδικά μου χέρια. Αλλά εντάξει, ok. Θα κάνουμε και εδώ λίγο, όχι όμως στα γράμματα, παιδιά, γιατί όπως είπαμε ξεβάφουν τα γράμματα αυτά. Θα κάνω σίγουρα εδώ να φύγει λίγο η κόλλα όσο είναι εφικτό. Θα κάνουμε και εδώ. Δεν θέλουμε τώρα να κάνουμε θαύματα, απλά να φύγει ένα στρώμα λίπους ας πούμε για κιτρινίλες από τα χρόνια. Και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Πολύ καλό δρόμο βασικά. Το καθαρίζουμε. Το βάζουμε και αυτό να στεγνώνει. Και τι μας έχει μείνει, μας έχουν μείνει τα soft pads. Λάθος, τα directional pads. Το οποίο καθώς έχει άπειρη βρώμα, την καθαρίζω εντός του νερού για να φύγει καλύτερα. Έχει βρώμα, παιδιά, πολλών δεκαετιών εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Ρίχνουμε και μέσα. Ναι, μας καθάρισε αρκετά. Πέσε στην άκρη. Το power button. Εντάξει, αυτό δεν είχε πολύ βρώμα, το είχα δει και από πριν. Και τα μπουτόνια μας.
Αυτά καθαρίσανε από μόνο τους εδώ μέσα, ξέρω εγώ με το ζεστό νερό, χωρίς να κάνω κάτι. Ναι, είναι καθαρά αυτά. Καθάρισαν. Όπως είδατε, η θήκη είναι απαλλαγμένη από μεταλλικά μέρη, οπότε κάτι δεν θα σκουριάσει. Εγώ μόλις κλείσω εδώ το πλάνο, κατευθείαν θα τα πάρω και θα τα στεγνώσω μια microfiber έτσι πετσέτα, να τραβήξει πολύ καλά όλο το νερό και την υγρασία. Και εννοείται δεν κλείνουμε, παιδιά, το Game Boy αν δεν έχει στεγνώσει το κέλυφος 100%, και κατά προτίμηση να μην το κλείσουμε και άμεσα. Δεν θέλουμε για κανένα λόγο να υπάρχει κάπου υγρασία, η οποία μετά αυτή η υγρασία θα μας κάνει πλακέτες στη ζημιά μας. Και αφού είδατε το μπανάκι του Game Boy, πάμε λοιπόν να το ολοκληρώσουμε και να το δέσουμε με τα νέα parts. Λοιπόν, και αφού έχουμε κάνει το μπανάκι μας, είχα ξεχάσει βέβαια να πλύνω και το κάλυμα των μπαταριών στο πλάνο, το πλύνα μετά. Έχω βάλει σοπροπυλική αλκοόλη και θα καθαρίσω επίσης λίγο εδώ τις επιφάνειες που πατάνε τα buttons. Να πάρουμε αυτή την μπίχλα στο select και στο start. Βλέπετε τι βγάζει. Και φυσικά στο A και στο B. Δεν βάζουμε κανονικό ενόπνευμα, γιατί μετά αυτό με την πάροδο του καιρού θα αφήσει μια κρούστα σαν ζάχαρη κάπως και μπορεί να κάνει και μεγαλύτερη ζημιά. Παίρνουμε και λίγο παραπάνω τη βρώμη με την καθαρή μεριά της μπατονέτας. Και είμαστε έτοιμοι. Εδώ λοιπόν, για να μην χάσω χρόνο, έχω βιδώσει το shield, έχω βάλει τα ελάσματα των μπαταριών και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα παλιά αυτά εδώ που ήταν των buttons δεν θα τα χρειαστούμε, γιατί θα βάλουμε τα καινούργια. Εγώ βέβαια θα τα βάλω στο σακουλάκι μετά τα παλιά του δημήτρια, θα τα δώσω. Έλα που δεν θες. Λοιπόν, και τα πράγματα είναι απλά. Η τοποθέτηση δεν μπορεί να πάει λάθος. Είναι μία μεριά να μπει εδώ, όπως βλέπετε, στο τρυπάκι του. Βάζουμε τα κουμπάκια μας. Και βάζουμε και τα νέα soft pads. Και αυτά δεν γίνεται να μπουν λάθος, μπαίνουν με συγκεκριμένη σειρά. Και επίσης το directional pad καθαρισμένο. Και αυτό με τα ολόφρεσκα soft pads. Είναι έτοιμο και αυτό εδώ. Εντάξει. Την οθόνη δεν θα τη βάλουμε τώρα, δεν χρειάζεται. Φυσάμε λίγο την οθονούλα μας σε περίπτωση που έχει πέσει λίγο σκόνη. Εννοείται ότι προσπαθούμε να μην κάνουμε καμία δαχτυλιά εδώ, αλλά και στην νέα οθόνη εσωτερικά. Οπότε με προσοχή κουμπάμε πρώτα το μικροφωνάκι μας και μετά πάμε να ευθυγραμμίσουμε το PCB, την πλακετούλα μας. Ευθυγραμμίστηκε, κάνουμε ένα γρήγορο check κρατώντας την πλακέτα να δούμε ότι όλα είναι εντάξει. Ποσά καινούργιο, και ακόμα δεν έχει σφίξει και με τις βίδες κιόλας. Εντάξει, πολύ μπόμπα. Θα βάλουμε το power button μετά. Λοιπόν, και αρχίζουμε βιδωματάκι. Και αφού ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση της πρώτης πλακέτας στην προστινή όψη της οθόνης, πάμε να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη με προσοχή. Ουσιαστικά είναι πάρα πολύ εύκολο να μπει κάτι. Ο οδηγός είναι τα ελάσματα των μπαταριών, εξάλλου. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, και εδώ μας απομένουν ακόμα 4 μπαταρίες, πήγα να πω. Ναι, 4 είναι οι μπαταρίες. Μας απομένουν 4 βιδάκια. Και εδώ βάζουμε και τα τελευταία, τα οποία είναι τα βιδάκια
των ακουστικών, της πλακέτας των ακουστικών. Λοιπόν, και για να μην χάνουμε χρόνο, έχω ήδη βάλει το νέο κάλυμα οθόνης, είναι πολύ απλό, απλά ξεκολλάς την προσεκτική ταινία και το κολλάς επάνω, το θερμίδι, και έχω βάλει και το ribbon της οθόνης, έτσι. Θέλει λίγο προσοχή αυτή η διαδικασία, να το ευθυγραμμίσετε. Όλα είναι στη θέση τους, για να μην κάνουμε σημάδι στην οθόνη, στο δίδωμα, βάζουμε ένα πανάκι από κάτω και ξεκινάμε δίδωματάκι. Πάμε λίγο στα βρωτά. Δεν χρειάζεται να σφίξουν πάρα πολύ, παιδιά, έτσι. Είναι πλαστικό 31 χρονών, ξέρω εγώ. Οπότε πολυμερίζεται το πλαστικό. Δεν χρειάζεται πολύ δύναμη. Εδώ μπήκαν κάτι μικροσωματίδια από πριν που είχα το χαλίσει. Θα τα καθαρίσουμε. Μπαταριούλες. Ο Firebrand να μπει εκεί που πρέπει και βαθιά ανάσα. Νέα οθόνη λοιπόν, σκευασμένη δηλαδή. Νέα soft pads στα buttons, παιδιά, είναι ολοκένουρια, έτσι, είναι λες και βγάζεις τώρα ένα Game Boy από τη συσκευασία του. Καθαρό, έφυγε αρκετή κιτρινίλα, έφυγε βρώμα. Έγινε μια ωραία μερακλείδικη δουλίτσα. Και πάμε να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο. Και εδώ είναι το επιδιορθωμένο λοιπόν Game Boy του Δημήτρη. Πω από αυτή η μουσική, δεν ξέρω τώρα τι φαίνεται στην οθόνη. Αυτό το παιχνίδι το έχω τερματίσει, κράταγα τους κωδικούς. Άρε Firebrand, ωραίες εποχές. Δεν σ' αφήνει να κάνεις skip το πρώτο intro. Λειτουργικό λοιπόν πλέον, παιδιά, το Game Boy, νέα soft pads, νέα οθόνη. Χαμηλώσω τη μουσική. Πραγματικά και εγώ έτσι όπως το νιώθω έχει γίνει καινούριο. Είναι κάτι το οποίο γούσταρα όλη τη διαδικασία. Δημητράρα μου, ελπίζω να το χαρείς. Να και το intro εδώ. Ελπίζω, παιδιά, να σας άρεσε αυτό το ιδιαίτερο επεισοδιάκι. Ένα tribute για έναν συνδρομητή λοιπόν που έχει δείξει πολύ καλά την αγάπη του για το κανάλι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, και πάλι για όλα. Να είσαι καλά. Αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like, ένα σχόλιο. Φυσικά μπορείτε να στείλετε στην 8pins να σας φτιάξει το δικό σας Game Boy. Αλλά, παιδιά, το τονίζω γιατί μου στέλνετε μηνύματα δίχως λόγο και αιτία πολλές φορές. Δεν μπορούμε να βρούμε τον Δημήτρη, μπορούμε να βρούμε τον Δημήτρη. Παιδιά, τον Δημήτρη μπορείτε να τον βρείτε ξεκάθαρα στα social που έχω σε κάθε περιγραφή επεισοδίου και στο Facebook. Όταν πάτε να του στείλετε, υπάρχει ειδοποίηση ότι λέει ότι θα σας απαντάει συγκεκριμένες ώρες. Είναι λογικό ότι δεν στέλνουμε
2-3 η ώρα το βράδυ, όποτε θυμηθούμε ότι θέλουμε τον Δημήτρη. Γιατί φυσικά ο Δημήτρης θα κοιμάται και δεν θα μπορέσει να σας απαντήσει. Και μετά θα μου στέλνετε εμένα, ο Δημήτρης δεν μου απαντάει. Οπότε λίγο προσοχή, δείτε τις ώρες που μπορεί να σας απαντήσει. Και σίγουρα μετά από αυτό το βίντεο έχει να φτιάξει πάρα πολλά Game Boy. Να είστε καλά και τα λέμε σύντομα με ένα επεισόδιο που θα ταράξει τα νερά με πολλές χιλιάδες προβολές. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Και όποιος κατάλαβε. Τα λέμε.